Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πανηγυρικούς τόνους δίνει η κυβέρνηση στην επίσκεψη Μακρόν με τον Γάλλο πρόεδρο να φτάνει στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι. Στο Μαξίμου βλέπουν στο πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν τον ιδανικό σύμμαχο για την τρίτη αξιολόγηση, καθώς εκτιμούν ότι μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στις γερμανικές πιέσεις και τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ίδιος σκοπεύει σύμφωνα με πληροφορίες να μιλήσει από κοινού με τον Πρωθυπουργό για την διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη υιοθέτηση μιας νέας αρχιτεκτονικής για την Ευρώπη του μέλλοντος σήμερα το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ, ένα χώρο με βαρύτατο ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό. Η επένδυση στο ελληνικό θα προχωρήσει, διαβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας στον απόϊχο της εμπλοκής στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γνωστοποιώντας πως μέχρι το τέλος του 2017 θα έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που απομένει, θα έχει προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για την άδεια του καζίνο, ενώ στις αρχές του 2018 θα μπουν μπουλντόζες στο ελληνικό. Οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση της χώρας, τόνισε, βρίσκοντας πάντα όμως την κατάλληλη ισορροπία. Μπορεί να άντεξε τον πόλεμο του 40, δεν άντεξε όμως την κρίση και οδηγήθηκε στο Λουκέτο. Λόγος για το ιστορικό ζαχαροπλαστείο, φημισμένο κυρίως για τους λουκουμάδες του Αιγαίου, στην Πανεπιστημίου που μετά από 91 διάλειπτα χρόνια λειτουργίας αναγκάστηκε να κατεβάσει ρολά. Η μείωση της κατανάλωσης, η υποβάθμιση του κέντρου αλλά και το γεγονός ότι η Πανεπιστημίου τα τελευταία χρόνια έχει ερημώσει με αρκετά καταστήματα κλειστά, οδήγησαν τους ιδιοκτήτες στην απόφαση να κλείσουν την επιχείρηση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε νέο επιχειρηματικό βήμα στο μέλλον. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα όρο και μέσο 814,21 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,44% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.